Στο Μαξίμου. Στο Μαξίμου, λοιπόν, έχει έρθει στην Ελλάδα με αφορμή το προσφυγικό και έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο, τον κύριο Παντελάκη. Τον Γιώργο. Γιώργο, μας ακούς. Γεια σας. Γιώργο, είσαι στο Μαξίμου, ναι. Πες μας, λοιπόν, ναι, έλα, Γιώργο. Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 5, λοιπόν, η πρέσβυρα της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες πέρασε την πύλη του Μεγάλου Μαξίμου και περίπου μισή ώρα τώρα διαρκεί ως αυτή την ώρα η συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός την ευχαρίστησε, την καλωσόρισε, την ευχαρίστησε για την παρουσίαση εδώ και για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και με την παρουσία της εδώ σε ένα διεθνές, ένα παγκόσμιο πρόβλημα όπως είναι το προσφυγικό και στην ανάγκη αντιμετώπισης του, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και δυσκολίες λόγω των μονομερών ενεργειών στις οποίες έχουν προχωρήσει κράτη της Βαλκανικής. Βεβαίως στο επίκεντρο της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις για το προσφυγικό, η ενημέρωση, αλλά και το πώς η ίδια μπορεί να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παντελάκη. Παρακολουθήσαμε, λοιπόν, τα πλάνα από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Ατζελίνα Τζολί, η οποία